Πάμε λοιπόν στον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, με τη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Πλεύρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε. Ήδη με προετοιμάζετε να το Σαββατοκύριακο για μπάνιο με ό,τι λέτε. Να πάτε, να ρίξετε κανένα βουτιά. Γιατί... Πάμε λίγο τώρα, ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, κλείνοντας την ομιλία. Έκανε την έκπληξη. Αν και κάτι είχε πει ο κ. Βορύδης την προηγούμενη μέρα, νομίζω. Ότι... Αλλά δεν είχε πει αύριο κιόλας. Και λέει ένα άρθρο, ένας νόμος, ένα άρθρο, καταργείται ό,τι ξέρουμε έως τώρα και όλοι οι Έλληνες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ψηφίζουν. Οι Έλληνες του εξωτερικού, καλά το λέω. Ναι, καλά το λέτε. Απλώς να το εξηγήσουμε τάχιστα, γιατί οι ακροατές δεν είναι υποχρεωμένοι να το ξέρουν. Αυτή τη στιγμή, για να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού, ποιοι Έλληνες του εξωτερικού, πολύ σωστά το είπατε κύριε Σκούρη, αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, δηλαδή αυτοί που αύριο το πρωί, αν έχουμε εκλογές, εάν πάρουν το αεροπλάνο και έρθουν, ψηφίζουν κανονικά. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι πολίτες μας. Με την προηγούμενη σύνθεση της Βουλής που ήθελε 200 ψήφους προκειμένου να συγκεντρωθούν, είχαν γίνει μια σειρά από παραχωρήσεις σε συνεννόηση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον ΣΥΡΙΖΑ για να συγκεντρωθούν οι 200 ψήφοι, που στην πραγματικότητα δημιούργησαν έναν έντονο περιορισμό που αποδείχθηκε και στην πράξη, γιατί λιγότεροι από 30.000 τελικά αξιοποίησαν το δικαίωμα να ψηφίζουν από απόσταση. Μισό λεπτό εδώ. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτοί που θα μπορούσαν να ψηφίζουν είναι γύρω στις 150.000 με βάση αυτή τη ρύθμιση. Το ότι ψήφισαν 30.000 θα πρέπει να προβληματίσει το πολιτικό σύστημα της χώρας, πρωτίστως την κυβέρνηση, γιατί οι υπόλοιποι δεν πήγαν. Και θα πρέπει δεν ξέρουμε επίσης... όμως πόσοι από αυτούς κάνανε χρήση ήρθαν, γιατί μπορεί να είχαν συνδυάσει τη δυνατότητα να έρθουν και στη χώρα. Υπάρχει και αυτή, αλλά ξέρουμε. Για παράδειγμα, όταν από τη Ρωσία σε βάζουν να πας να ψηφίσεις στην Ουκρανία και στη Λιθουανία, και όταν ήταν ένα εκλογικό τμήμα και έπρεπε ο άλλος να φύγει από τη Βραζιλία και να πάει στη Χιλή, ξέρω εγώ. Δεν γίνονται αυτά. Όλο αυτό. Και λοιπόν, αν σκεφτούμε, να σας το πω απλά, ότι το ότι έχουν δικαίωμα και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, όπως και εδώ πέρα στη χώρα μας που είχαμε 40% αποχή. Φανταστείτε ότι στο εξωτερικό μπορεί και κάποιος να παραμένει γραμμένος σε εκλογικούς καταλόγους, αλλά να μην θέλει να κάνει άσκηση ενός τέτοιου δικαιώματος. Τώρα να σας ρωτήσω, έχουμε μια έτσι στοιχειώδη, γιατί δεν μπορεί να γίνει εκ των πραγμάτων, μελέτη, έρευνα, στοιχείο, πόσοι είναι αυτοί στα 9,5 εκατομμύρια που είμαστε δηλαδή, και αυτό είναι εντυπωσιακό. Θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχει και αυτό. Είμαστε παραπάνω ψηφοφόροι από τον νόμιμο πληθυσμό της χώρας. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή τους εγγεγραμμένους εκλογικούς καταλόγους τους ξέρουμε, και γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε ότι υπάρχει και απορία. Έχει τεθεί και δημοσιογραφικά πώς είναι δυνατόν να έχουμε 9 εκατομμύρια εγγεγραμμένους εκλογικούς καταλόγους, ενώ στην απογραφή λόγου χάρη είμαστε 11 εκατομμύρια και υπάρχουν και παιδιά. Εκεί πέρα αυτός ο αριθμός βγαίνει και ενδεχομένως από μη εκαθάριση εκλογικών καταλόγων, αλλά μέσα σε αυτόν τον εκλογικό κατάλογο βρίσκονται και Έλληνες οι οποίοι όταν γίνεται απογραφή δεν δηλώνονται, γιατί ο τόπος κατοικίας τους δεν είναι η Ελλάδα, είναι θάλασσα μια. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν είμαι έτοιμος να σας πω, έχει ακριβή στοιχεία. Έχει, μάλιστα. Okay. Ναι. Τώρα η ουσία του πράγματος. Η ουσία του πράγματος είναι, και εκεί ήταν η μεγάλη διαφωνία που είχε γίνει τότε στη Βουλή. Τι λέγαμε εμείς, γιατί πολλοί λέγανε, μα η θέση της αριστεράς ήταν ότι άμα ψηφίσει όλος αυτός ο κόσμος, μήπως επειδή δεν είναι στην Ελλάδα, αλλοιώσει την πραγματική βούληση. Αυτός είναι ο προβληματισμός αυτός. Είναι πάρα πολύ απλή. Αυτοί είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους. Δηλαδή αύριο το πρωί, εάν πάρουν το αεροπλάνο και έρθουν, ψηφίζουν. Δεν τους δίνουμε δικαίωμα ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου το έχουν, το είπαμε εξ αρχής. Γιατί η Ελλάδα ακολουθεί το δίκαιο ότι αποκτάς την υπηκότητα αυτομάτως με τη γέννηση, εάν οι γονείς σου είναι Έλληνες. Δεν είναι όπως αλλού που ζητάς την ηθαγένεια, είναι έτσι όπως ακριβώς το λέτε. Αυτό το είπαμε και εμείς. Οπότε τι λες? Λες το μόνο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να τους διευκολύνω, όπως κάνουν και όλες οι χώρες. Ερώτημα τώρα, θα έχουμε επιστολή. Δηλαδή, με συγχωρείτε κύριε Σκούρη, η Τουρκία που έχει 5 εκατομμύρια Τούρκους στη Γερμανία, που αυτοί έχουν πάρει και τη γερμανική υπηκότητα. Η Τουρκία ψηφίζουν κανονικά στη Γερμανία, στην Τουρκία. Βάζει κανένα
θέμα αν έχουν ή δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Τουρκία έχει και πιο ενημερωμένους εκλογικούς διαλόγους από εμάς και είναι λίγο ντροπή αυτό. 93% συμμετοχή σε εκλογές σημαίνει ότι έχουν πολύ ενημερωμένους εκλογικούς διαλόγους. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ναι, αλλά σημαίνει και το δεύτερο, κύριε Κατσίνα. Γιατί αν η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα στους Τούρκους στο εξωτερικό να ψηφίζουν εξ αποστάσεως, τότε θα βλέπατε να έχει 70% συμμετοχή. Γιατί δεν θα σηκώνονταν από τη Γερμανία να πάνε στην Άγκυρα να ψηφίσουν. Σωστό. Και ψηφίζουν και στη Γερμανία παρεμπιπτόντως. Ναι, οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, δηλαδή κόσμος που έχει ίδια χαρακτηριστικά με μας, έχει στείλει μετανάστες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει τακτοποιήσει αυτό το θέμα. Ναι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις για να καταλάβουμε. Το πρώτο, επιστολική ψήφος θα περιλαμβάνει. Πώς θα γίνεται, λέω, επιστολική ψήφος θα περιλαμβάνει. Δεν έχουμε ενημερωθεί για την ακριβή ρύθμιση η οποία θα έρθει. Οι διαφωνίες που υπήρχαν τότε, ποιες διαφωνίες είχαν τεθεί από τα κόμματα και μπήκαν οι όροι. Το ένα σημείο ήταν ότι ήθελε προϋποθέσεις για να ασκήσει το δικαίωμα. Θεωρώ ότι αυτό είναι που ξεκαθαρίζει σίγουρα. Τι προϋποθέσεις λέγανε φορολογική δήλωση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Εντάξει, εκεί ήταν όμως που άνοιξε η συζήτηση. Εκεί ήταν που άνοιξε η συζήτηση και άρχισε να γίνεται σούπα ο νόμος αυτός. Δεν ξέρω εάν δεν έχουμε ενημερωθεί αν η ρύθμιση που θα βγει θα περιλαμβάνει. Οι πληροφορίες λένε πως όχι. Αυτό δεν χρειάζεται παρεμπιπτόντως 200 βουλευτές επιστολική ψήφος. Δεν είναι ένα άλλο διαδικαστικό. Ερώτημα δεύτερον. Αλλά εκεί στην Ιθαγένεια θα έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας ο οποίος έφυγε στην Αμερική πριν από 60 χρόνια, το παιδί του μπορεί να πήρε την Ιθαγένεια, το παιδί του παιδιού του δεν την πήρε την Ιθαγένεια. Αλλά έχει το δικαίωμα να πάσα στιγμή όποιος κάνει έτσι, δεν είναι. Αίτηση να την πάρει. Η χώρα μας, όπως και όλες οι χώρες, έχουν διπλό τρόπο κτήσης Ιθαγένειας. Για έναν αριθμό ο οποίος υπολογίζεται γύρω στα 3 εκατομμύρια, αν καλά έχω ενημερωθεί. Και πιστέψτε με, έχω κάνει ρεπορτάζ από το Υπουργείο. Με συγχωρείτε αυτή τη στιγμή. Ο τρόπος κτίσης στα γένεια δεν έχει αλλάξει ποτέ. Απλώς προστίθεται. Δηλαδή, ο πρώτος που έχουν όλες οι χώρες στον κόσμο, όλες οι χώρες, δεν υπάρχει χώρα, είναι το αίμα. Δηλαδή, εάν οι γονείς σου είναι μιας χώρας και γεννήσουν, παιδιά αποκτούν. Τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει επιπλέον και υπήρχε πάντοτε, αλλά γίνεται με πιο εύκολο τρόπο, να την αποκτούν και άτομα που δεν είναι Έλληνες οι γονείς τους, αλλά έχουν συγκεκριμένα χρόνια που έχουν μείνει εδώ. Ναι, αυτό είναι. Τώρα τι θα αλλάξουμε ξαφνικά? Θα αλλάξουμε το δίκαιο? Δηλαδή, αν κάποιος είναι Έλληνας και το παιδί του κάνει αίτηση να αποκτήσει την υπηκότητα και αποδεικνύει ότι οι γονείς του είναι Έλληνες, θα πούμε ότι επειδή δεν είσαι στην Ελλάδα δεν παίρνεις την υπηκότητα? Αυτό αποκλείεται να αλλάξει. Αυτό υπάρχει στην πραγματικότητα. Έτσι δημιουργήθηκαν τα κράτη και τα έθνη. Λοιπόν, πάμε έτσι χωρίς καμία αλλαγή. Μα και τώρα, κύριε Σκούρη, επειδή το βάζετε στο θέμα. Ρωτώ αν θα αλλάξει. Όχι, δηλαδή γιατί συνδέουμε ένα θέμα που είναι η διευκόλυνση αυτών που είναι στο εξωτερικό? Γιατί κάποιος μπορεί έμεσα να το συνδέσει. Γιατί κάποιος μπορεί να σας πει ότι θα πάνε τώρα όλοι μαζί, να πούμε. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε πάμε να ψηφίσουμε? Θέλουμε να σας ρωτάμε, να διευκρινίζουμε. Μισό λεπτό, που ζει στη Χιλή αυτή τη στιγμή και έχει επιλέξει στη ζωή του με μία απλή αίτηση να μην γίνει Έλληνας ενώ έχει Έλληνες γονείς. Ναι. Γιατί πολύ απλά δεν τον ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί ενδεχομένως έχει αποξενωθεί. Ναι. Επειδή θα ακούσει ότι μπορεί να ασκεί το δικαίωμα χωρίς να πάρει αεροπλάνο να έρθει, αλλά μπορεί να το ασκεί από εκεί, ξαφνικά θα του ξυπνήσει μέσα το συνέστημα να πάει να δηλωθεί. Αυτό φοβούνται, λένε κάποιοι. Ναι. Ή θα πάμε εμείς να τον βρούμε της Νέας Δημοκρατίας και θα του πούμε σε βρίσκαμε για μας. Όχι, κύριε Πλεύρη, μισό λεπτό. Θα μας επιτρέψετε όμως να έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ερωτήσεις? Όχι, βεβαίως, αλλά θεωρώ ότι τέτοιος κίνδυνος υπάρχει. Και να σας πω κάτι, εγώ μακάρι ξαφνικά να ξυπνούσαμε τον ελληνισμό συνολικά και ο ελληνισμός συνολικά να ήθελε να ασχολείται με τα ελληνικά πράγματα όπως ασχολούνται έντονα και άλλες ομογένειες. Πάμε λοιπόν. Άλλη διευκρίνηση πάνω σε αυτό δεν έχω, εγώ τουλάχιστον. Εγώ να σας κάνω μια ερώτηση πολιτική. Εκτιμάτε ότι υπάρχει περίπτωση το Πασόκ που έχει ψηφίσει μαζί σας αυτή τη ρύθμιση μπορεί να αλλάξει θέση?
Εμένα η αίσθηση μου είναι, επειδή είναι πολύ φρέσκια η κουβέντα που έγινε, είναι η κουβέντα του 21, δεν είναι κουβέντα του 2000, mm-hmm. και επειδή τότε είχαν τεθεί όλα τα επιχειρήματα και ήταν μια ξεκάθαρη βούληση, mm-hmm. και του Πασόκ Κινάλ που θυμάμαι, παρά τις όποιες ενστάσεις μπορεί να είχαν ότι πρέπει να υπάρξει αυτό το δικαίωμα, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα βέβαια, επειδή το θέτεται πολύ σωστά πολιτικά και υπάρχει ένας ανταγωνισμός στην κεντροαριστερά και ενδεχομένως αρχίζουμε να βλέπουμε μια πλειοδοσία ποιος θα κάνει περισσότερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά η αίσθηση μου είναι ότι θα τοποθετηθεί βέβαια, αλλά είχε μια ξεκάθαρη θέση του 21 που δεν καταλαβαίνω πώς θα θέσει επιχείρημα τη στιγμή. Λέμε που οι αλλαγές θα είναι καθαρά εκεί που συμφωνούσαμε με το Πασόκ. Ότι δεν πρέπει να μπουν αυτά τα προσχώματα. Δεν πάμε να φέρουμε μια τελείως διαφορετική ρύθμιση. Σε φεύγουμε από αυτό, μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, αλλά συναφές. Γίνεται μια κουβέντα για 5% αύξηση του κατώτατου του ορίου. Θέλω την προσωπική σας άποψη. Δηλαδή, τοποθετηθεί η κυβέρνηση. Λέει, θα τοποθετηθούμε στο μέλλον. Ήθελα την προσωπική σας άποψη. Μπορεί να υπάρχει αυτό το όριο. Ότι είναι συνταγματικό, είναι το δέχονται. Μιλάει για το όριο για την είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή. Ή στην Ευρωβουλή. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε ότι από την κυβέρνηση και από την κοινοβουλευτική μας ομάδα δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Δημοσιογραφικό είναι το θέμα. Εγώ αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι ένα όριο όπως υπάρχει το 30%, γιατί υπήρχε και μια κουβέντα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου όριο, πρέπει να υπάρχει, και όχι μόνο για το εθνικό επιχείρημα που βάζαμε πάντα και δεν χρειάζεται να το αναλύσω, αλλά και για επιπλέον λόγους, ότι θα πρέπει να δείχνεις ότι έχεις ένα μίνιμουμ κομμάτι έκφρασης. Τώρα αυτό, αν θα πρέπει να είναι στο 3, αν θα ανέβει, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια ασφάλεια με το συγκεκριμένο ποσοστό, ότι πρέπει να συγκεντρώνεται ένα σοβαρό αριθμό ψήφων για να μπορεί να υπάρχει εκπροσώπηση. Αλλά από εκεί και πέρα, αν τυχόν υπάρχει μια επιχειρηματολογία ότι αυτό είναι παραπάνω, δεν έχω πρόβλημα να το κοιτάξω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πλευρή. Καλημέρα σας.